γεμάτα καλύβια. Ωρα με κάψες, με κάψες όταν σε είδα. Σας παραδίδουμε τη σημαία της Αφικτιονίας για να αρχίσει από σήμερα η προετοιμασία του επόμενου ανταμώματος. Κάθε αντάμωμα πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο αποτελεσματικά, πιο δημιουργικά. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για την παρουσία σας και τη δύναμη. Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κύριε Κώστα Αγοραστέ, ήταν μεγάλη τιμή για την Αμφικτιονία των Θεσσαλών Καρακούνινων που στο προηγούμενο καρακούνικο αντάμωμα πριν από 2 χρόνια στη Χάλκη της Λάρισσας του Δήμου Κιλελέρ ήρθατε και παραλάβατε από το Δήμαρχο Κιλελέρ την αμφικτιονική μας σημαία. Ήταν για πρώτη φορά που η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλάμβανε αυτό το αντάμωμα και αυτόν τον θεσμό. Ήταν σωστή η απόφασή μας, θεωρούμε και δικαιωνόμαστε στην αμφικτιονική μας συνέλευση στον Παλαμά που αποφασίσαμε να παραδώσουμε τη σημαία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και για το περιφερειακό διαμέρισμα, περιφερειακή ενότητα των Τρικάλων και για τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μιχαλάκη. Σήμερα αυτό το αντάμωμα σήμερα, αυτό το μεγαλείο, αγαπητέ Κώστα, αυτό το μεγαλείο δικαιώνει την απόφασή μας. Η νεότερη απόφαση του Αμφικτιονικού μας Συμβουλίου. Σε μήνα φιλικό στον Παλαμά που είναι η έδρα της Αμφικτιονίας. Η απόφασή μας είναι το επόμενο αντάμωμα, το 6ο, να γίνει στην Καρδίτσα. Στον περασμένο Δεκέμβριο η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης μας, ο Βασίλης Οτσιάκος, δέχθηκαν την απόφαση του Αμφικτιονικού μας Συμβουλίου και είναι απόψε εδώ.
Αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχη Καδίτσας Βασίλη Τσάκου, σας εμπιστευόμαστε το ιερό λάβαρο των Θεσσαλών της Παιδιάδας των Καρακούνιδων. Κοιτάξτε τον πολιτιστικό μας στρατό και πιστεύουμε ότι και το επόμενο αντάμωμα το έκτο θα είναι και εκείνο καλό και καλύτερο. Σας την παραδίνουμε με την ευθύνη με την οποία εσείς ξέρουμε ότι θα την αναλάβετε. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ στο γήπεδο των Μεγάλων Καλυβίων σε μια βραδιά παράδοσης, μια βραδιά πολιτισμού, μια βραδιά που η καρδιά του Καραγκούνη χτυπάει εδώ, στα Μεγάλα Καλύβια. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι νιώθω και τιμή, γιατί το έκτο αντάμωμα θα γίνει στην Καρδίτσα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, Πρόεδρε, ότι θα βάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να κάνουμε ένα αντάμωμα αντάξιο της ιστορίας μας, αντάξιο του πολιτισμού μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Αμφικτιονικό Συμβούλιο για τη μεγάλη τιμή που μας έχει κάνει. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τις ομάδες, τις πολιτιστικές που βρίσκεστε εδώ και όλο τον κόσμο, γιατί η παρουσία σας μας δίνει δύναμη μαζί με τον Περιφερειάρχη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά για να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες είναι ποιοτικές. Άλλωστε, λαοί οι οποίοι δεν τιμούν την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους έχουν καταδικαστεί στη λύθη και στην αποξίωση. Να είστε καλά, σας περιμένουμε του χρόνου στην Καρδίτσα στο έκτο αντάμωμα των Καραγκούνιδων. Καλή επιτυχία, αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχη της Καρδίτσας Βασίλη Τσάκο. Παιδιά, να χαιρετήσουμε μια ακόμη φορά για το επόμενο, για το έκτο αντάμωμα. Παρακαλούνται να προσέλθουν στη σκηνή οι εκπρόσωποι των συλλόγων για την παραλαβή των αναμνηστικών διπλωμάτων. Ανά 6 συλλόγους, όπως σας φώναξα. Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Καλυβίων, Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Αγναντερού, Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας, Πολιτιστικός Σύλλογος Μαγουλιτσιωτών Παναγία Μπρίπη, Σύλλογος Γυναικών Πατουλιάς, Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου. Αυτοί οι 6 παρακαλώ. Την απονομή θα κάνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κύριος Κώστας Αγοραστός. Από εδώ ελάτε για να πάμε. Από εδώ ελάτε για τις απονομές. Πείτε στη σειρά. Στη σειρά πείτε οι σύλλογοι, οι εκπρόσωποι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη. Η επόμενη σύλλογη, παρακαλώ. Φουστανελοφόροι Ράξας. Κέντρο Πολιτιστικών Ερευνών και Ανάπτυξης Θεσσαλίας. Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΙΤΕΑΣ. Μορφωτικός Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Παλαμάι Καραγκούνιδες. Λαογραφικός Όμιλος Καραγκούνα. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γοργοβιτών. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης της Καρδίτσας. Έξι παρακαλώ, οι υπόλοιποι που είναι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, ανά 6. Όλοι μαζί, ανά 6.
να ετοιμάζετε το χορευτικό του Δήμου Φαρσάλων. Ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Βασιλικής η κυρία Βασιλική. Ο σύλλογος των απανταχού Αρδανιωτών το Αρδάνη. Ο πολιτιστικός σύλλογος Μεγάρχης. Ο μορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Σωτήρα Τρικάλων. Μορφωτικός σύλλογος Ριζιωματιανών Τρικάλων. Είναι η επόμενη. Την απονομή θα κάνει ο βουλευτής κύριος Σιμορέλης Χρήστος, βουλευτής νομού Τρικάλων. Οι σύλλογοι που μόλις φώναξε παρακαλώ να έρθουν, οι εκπρόσωποι. Ελάτε όλοι μαζί οι σύλλογοι παρακαλώ, οι έξι παραλαμβάνουν τα αναμνηστικά τους. Να ετοιμάζετε το κέντρο χορού Τρικάλων Τρίκη. Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλης, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πύργου, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κρίνης, Μορφωτικός Σύλλογος Σοφάδων, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δασοχωρίου. Είναι η επόμενη έξι. Την απονομή θα κάνει ο βουλευτής και πρώην υπουργός κύριος Κώστας Κρέκας. Και επίτιμο μέλος του Αμφικτιονικού Συμβουλίου. Η επόμενη σύλλογη παρακαλώ. Να ετοιμάζεται ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυραχάδων. Μορφωτικός Σύλλογος Καλογριανών, Ομάδα Λαϊκού Παραδοσιακού Χορού Καρποχωρίου, Πολιτιστικός Λογογραφικός Σύλλογος Μάρκου, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθέας, Η Ελπίδα και Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μεταμόρφωσης. Την απονομή θα κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κύριος Ιωάννης Μπουτίνας. Κάντε μια σύνδεξη, γρήγορα, γρήγορα. Ο κύριος Μπουτίνας παρακαλώ, για τους επόμενους συλλόγους, η επόμενη παρακαλώ. Μέχρι το νούμερο 27. Να ετοιμάζεται ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Θεόπετρας. Ο εκπολιτιστικός μορφωτικός λαογραφικός σύλλογος Ζάρκου Φαϊτός. Ο μορφωτικός ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κεφαλοβρύσου. Ο λαογραφικός σύλλογος Τρικάλων Θεριστάδες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Γλίνους και ο πολιτιστικός σύλλογος Φανερωμένης. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Ηλίας Παπανικολάου, εκ μέρους του Δημάρχου Τρικαίων, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τρικαίων. Σε όλους από ένα, σε όλους από ένα, έξι. Να ετοιμάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεραμιδίου.
Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτάδας, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ματαράγκας, Δημοτικό Χορευτικό Μέριο Ανίδου, Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακίνας, Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών Φιλής Ορίγας Φεραίος. Η επόμενη την απονομή θα κάνει ο κύριος Μαγουλιώτης Απόστολος από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Η επόμενη παρακαλώ. Παρακαλώ να ετοιμάζετε ο Σύλλογος Καραγκούνιδος Καρδίτσα στο νομό Μαγνησίας, ο Σύλλογος Γυναικών Κυλελέρα Αγία Μαρίνα, η Χορευτική Ομάδα Χαλκοδόνιο, Μορφωτικός και Ξοραϊστικός Σύλλογος Γριζάνο Βλίζας, Σύλλογος Γυναικών Φαρκαδόνας, Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρωτού Άγιος Γεώργιος. Η επόμενη την απονομή θα κάνει ο κύριος Δερλός Κώστας, πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Φαρσάλων. Παρακαλώ η επόμενη σύλλογη. Αμέσως μετά, Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροπόρου η Αγία Παρασκευή, Μορφωτικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Λογκακίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Διποτάμου, Σύλλογος Γυναικών Παλαιομοναστήρου, Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Γόμφων, Σύλλογος Γυναικών Δροσερού. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Αχιλλέας Βαρδακούλης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυλελέρ. Και τώρα, παρακαλώ να περάσουν οι επόμενοι. Και να ετοιμάζονται Πολιτιστικός Σύλλογος Μουριάς, Πολιτιστικός Σύλλογος Διαλεχτού, Πολιτιστικός Σύλλογος Καριών, Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Μυρίνης, Φυσιολατρικός Λαογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Προαστίου, Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Φλόρινας Καρδιτσομαγούλας. Να ετοιμάζονται. Παρακαλώ πολύ να έρθουν οι επόμενοι σύλλογοι. Είναι οι τελευταίοι σύλλογοι για απόψε.
και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Επίσης, αυτή την απονομή θα την κάνει, θα την κάνουν δύο ιδιαίτεροι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα, ο πρώην δήμαρχος Παλαμά, Βασίλης Καραδήμος, ο οποίος ξεκίνησε το πρώτο αντάμωμα. Είναι ο μπροστάρης, ο πρώτος. Και ο κύριος Τσιρώνης, ο αντιδήμαρχος του Παλαμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε παρακαλώ. Γηγενείς, αυτόχτονες και ελληνόφωνοι οι καραγκούνιδες συνεχίζουν να προάγουν το λαϊκό πολιτισμό, τον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση των καραγκούνιδων. Μπορεί να ξεκίνησε ο θεσμός αυτός από το μεγάλο Παλαμά, απόψε εδώ στα μεγάλα καλύβια θεμελιώθηκε και αποδεικνύεται περίτρανα από την πάσοξη που είχαν οι καραγκούνιδες σε αυτόν τον τόπο. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο της Αφικτιονίας των Καραγκούνιδων και όλους τους συντελεστές αυτής της διοργάνωσης. Θερμά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραδήμο και τον κύριο Τσιρώνη. Και επίσης σας ευχαριστούμε όλους που παρευρεθήκατε σε αυτό το συναπάντημα. Ραντεβού στο επόμενο αντάμωμα. Γλέντι για όλους, να ανοίξουν οι πόρτες, να μπει όλος ο κόσμος μέσα για να γλεντήσουμε. Καλό σας βράδυ. Συνεχίζουμε με χορό.
Αν δε σε παντρευτώ, αν δε σε παντρευτώ. Σαν μορμάνα, τις ρίσσα λουμάνα.